Δεν σκόπευα να μιλήσω γιατί ο εισηγητής μας έχει πιάσει όλα τα θέματα, αλλά βλέπετε ορισμένοι ξύνονται στην κλίτσα του Τσοπάνη. Όπως ο κύριος Τσακαλώτος, μόνιμα, δεν ξέρω αν έφυγε. Α, εδώ είσαι, εδώ είσαι. Εδώ. Και μάλιστα επικαλείται και το Μάρξ. Καλά, και λίγο αυτοσυγκράτηση χρειάζεται. Γιατί τώρα δεν είστε αντιπολίτευση. Τώρα έχετε δοκιμαστεί με όλη την πολιτική αυτά τα χρόνια και επομένως πρέπει να είστε πολύ, μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεύτερον, δεν επιτρέπεται, ειδικά ο κύριος Τσακαλώτος που λέει ότι είναι διαβασμένος και δεν έχω καμιά αντίρρηση, να λέει πράγματα που δεν ισχύουν. Παραδείγματος χάρη, λέει ότι το ΚΚΕ δεν ενδιαφέρεται για το θέμα της διαφθοράς. Πού ζείτε? Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για το θέμα της διαφθοράς? Εμείς συμμετέχουμε σε όλες τις επιτροπές, καταγγέλουμε ό,τι μπορούμε και κάνουμε και προτάσεις. Και επειδή ήσασταν κυβέρνηση και ενδιαφέρεστε, πρώτον, γιατί δεν ονομαστικοποιείτε τις μετοχές των ανωνύμων εταιριών μέχρι φυσικό πρόσωπο? Το κάνατε? Όχι. Για να δούμε ποιος έχει τι. Δεύτερον, offshore. Τρίτον, κατάργηση απορρίτων. Αυτές ήταν οι προτάσεις οι δικές μας που κάποτε, όταν ήταν αντιπολίτευση, τις δέχονταν μέχρι σε ένα σημείο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα κάνατε? Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα δεν κάνατε. Γιατί ονομαστικοποιήσατε τις μετοχές μέχρι φυσικό πρόσωπο? Μην μας το πείτε ότι έχει γίνει αυτό. Φέρτε μας να δούμε τον νόμο. Συνολικά. Επομένως, μην μας λέτε ότι δεν ενδιαφερόμαστε. Εμείς ενδιαφερόμαστε και προσπαθούμε, και έχει αποδειχθεί αυτό από τη συμμετοχή μας, ό,τι μπορέσουμε να βγάλουμε στη φόρα και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Λέμε παράλληλα όμως, από όλη την εμπειρία και την ελληνική, ότι το σύστημα λειτουργεί σαν το όστρακο. Όταν κινδυνεύει, κλείνει ερμητικά και βρίσκεις κλειστές πόρτες. 900 ώρες για τη Siemens, αποτέλεσμα μηδέν. Και η γερμανική δικαιοσύνη περιβόητη σε 27 κοινές ερωτήσεις που έκανε η Επιτροπή όλων των βουλευτών των κομμάτων, στις 25 απάντησε «δεν γνωρίζω» και «δεν απαντώ». Και τι βγήκε τελικά? Βγήκαν οι 7 σοφοί της Αρχαίας Ελλάδας που λέει ήταν 5, εκ των οποίων 2 ο Τάδε και ο Τάδε, ο Θαλής και ο Μιλήσιος. 2 δηλαδή, οι οποίοι ήταν ολοφάνερο, που τους έπιασαν στα πράσα και ο δεύτερος, αν δεν κάνω λάθος, δεν θέλω να πω ονόματα, αθώθηκε. Τι λέμε εμείς όμως που δεν λέτε εσείς? Που δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί το καπιταλιστικό σύστημα. Και το υπηρέτησε με μεγάλη συνέπεια και άνοιξε και το δρόμο στη Νέα Δημοκρατία μια χαρά. Γιατί νομιμοποίησε στη συνείδηση ενός αριστερού κόσμου πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα όλα τα προηγούμενα διαστήματα. Να μην πω τώρα, Ηνωμένος Αντιαμερικανισμός, ΝΑΤΟ, έγινε καλό το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι είναι καλοί, οι καλύτεροι συμμαχοί μας, οι ιδιωτικοποίησεις είναι καλές, ελεύθερη οικονομία, ελεύθερη αγορά, υγιής ανταγωνισμός, υγιής ανταγωνισμός. Σε ποιο τα λέτε αυτά? Πού ζείτε? Αυτά λέγατε τόσα χρόνια. Υγιής επιχειρηματικότητα, τα ίδια λέγει η Νέα Δημοκρατία. Έχετε ακούσει κανένα να λέει άρρωστα έχει επιχειρηματικότητα, ότι θα τη στηρίξει? Αυτά κάνατε πριν και στρώσατε το χαλί και το χειρότερο απ' όλα, ότι συντελετικοποίησατε με αυτές τις αποδοχές έναν κόσμο. Και εμείς λέμε λοιπόν ότι η διαφθορά είναι συνυφασμένη με το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, που είναι άδικο, που δεν μπορεί να γίνει τίμιο, είναι άτιμο γιατί στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, εκτός αν τ' άλλαξε ο κ. Τσακαλώτος και ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια και έκανε κανένα κοινωνία αγγέλων, και δεν μπορεί, θα συνοδεύει συνεχώς και θα βρίσκει πάντα τρόπους να κουκουλώνει, γι' αυτό έχει και την νομοθεσία, όλα αυτά τα σκάνδαλα. Δέστε τα παγκόσμια. Βρίσκονται μερικές, πώς το λένε, ηφηγένειες, ένας-δύο, θυσιάζονται και συνέχεια καλά κρατεί όλο το παιχνίδι. Μην μου πείτε ότι τα 4 χρόνια, 5, 4,5, δεν υπήρχε διαφθορά. Μην μου πείτε ότι δεν συνεχίστηκαν οι υπόγειες διαδρομές γενικώς, που δεν μπορεί να τις πιάσεις κιόλας. Άλλωστε, η διασύνδεση αυτή, η διαφθορά δηλαδή που έχει σχέση με επιχειρήσεις, με τον σκληρό ανταγωνισμό που έχουν οι επιχειρήσεις μεταξύ τους, και τότε βγαίνουν μερικά πράγματα στη φόρα και μετά τα ξανακλίνουν. Αλήθεια, πού είναι τα άλλα τα στοιχεία των Αμερικάνων για την Οβάρτιση? Όταν τα βρίσκουν όπως τα βρήκαν με τη Siemens. Τη Siemens την κατάγγειλαν οι Αμερικάνοι που πήγε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και τους έπαιρνε την αγορά. Και όταν πλήρωσε, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια δολάρια, 700 ήταν, όλα
κουκουλώθηκαν. Νέα στοιχεία δεν υπήρχαν. Και μιλάμε για μεγάλα πράγματα, σκεφτείτε τι γίνεται γενικότερα. Επομένως, εμείς λέμε ότι το σύστημα δεν μπορεί και δεν θέλει να αντιμετωπίσει τη διαφθορά. Ούτε μπορεί να γίνει τίμιο. Γιατί στηρίζεται εκεί και αν θέλετε το μαύρο χρήμα, όλα αυτά που πέφτουν κάτω από το τραπέζι, είναι λάδι για να λειτουργεί η καπιταλιστική μηχανή. Αυτά την αντιπαράθεση που παρακολουθούμε εδώ είναι ένα φιλικό παιχνίδι εντός των τυχών. Και ρωτάμε εμείς, δέχεστε ή όχι την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία συνολικά. Έχετε ψηφίσει όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ναι ή όχι. Αποδέχεστε και το κάνατε ότι η υγεία είναι εμπόρευμα, όπως είναι και όλα στον καπιταλισμό και είναι φυσικό. Ναι, είναι εμπόρευμα. Την κάνατε κοινωνικό αγαθό, μη μας το πείτε. Πλήρωσε ο κόσμος, δεν θέλω να σας πω τα στοιχεία, τα έχουμε πει 100 φορές. Πόσο αυξήθηκε η συμμετοχή των ασφαλισμένων το προηγούμενο διάστημα και από τη μία αυξήθηκε και από την άλλη λέτε φτηνήναν τα φάρμακα. Φτηνήναν, αλλά πληρώναν περισσότερο οι εργαζόμενοι και ασφαλισμένοι γιατί μειώθηκαν οι κρατικές δαπάνες. Με αυτή λοιπόν την πολιτική, την κοινή στρατηγική, ξέρετε, για να είμαστε καθαροί εδώ μέσα, πέστε ειλικρινά ότι ο καυγάς είναι ποιος θα διαχειριστεί και πώς. Και μη μας λέτε τώρα ότι θα ειδικοποιήσετε το καπιταλιστικό σύστημα και ότι βάζετε κανόνες διαφάνειας και ότι χτυπάτε τη διαφθορά. Μέσα σε αυτό το ίδιο το σύστημα. Εμείς επιμένουμε και θα επιμένουμε και το ξαναλέω για όσους δεν το άκουσαν. Να παλεύουμε έστω αυτά τα σκάνδαλα να βρουν το φως της δημοσιότητας, κάποιοι να τιμωρηθούν που τρώνε δημόσιο ή άλλο χρήμα. Αλλά παράλληλα λέμε στον κόσμο ότι μέσα σε αυτό το σύστημα δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση παρά μόνο αν ανατραπεί, παρά μόνο όταν ο λαός πάρει την εξουσία, παρά μόνο όταν η οικονομία λειτουργήσει όχι με γνώμονα το κέρδος, αλλά με γνώμονα την κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών. Αυτή είναι και η διαφορά μας. Γι' αυτό λοιπόν σταματήστε το αυτό, βρέστε τα με τους υπόλοιπους, κάντε κοινές επιτροπές, αφού συμφωνείτε σε όλες τις γραμμές, Ευρωπαϊκή Ένωση, καπιταλιστικό σύστημα κλπ. Και αφήστε εμάς να είμαστε και έτσι είμαστε η πραγματική αντιπολίτευση. Ευχαριστούμε τον κύριο Παφίλη. Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Ένα λεπτό, κύριε Τζεχαλώτο. Εντάξει, το 30. Αλλά να είναι ένα λεπτό. Ναι. Υπάρχει ένας τρόπος επιχειρηματολογίας που πρώτα το έφερε στην επιφάνεια ένας φιλόσοφος, ο Όστιν, που ήταν ο πατέρας της γλωσσικής φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που λέει υπάρχει το σημείο που το λες και μετά υπάρχει το σημείο που το παίρνεις πίσω. Έτσι ήταν η ομιλία σας, κύριε Παφίλη. Ποιο ήταν το σημείο που το λέτε? Ότι βεβαίως, εμείς ενάντια στη διαφθορά κάνουμε αυτό, το πιστεύουμε, θα το παλέψουμε και μετά υπάρχει το σημείο που το παίρνετε πίσω. Γιατί το καπιταλιστικό σύστημα είναι ένα, δεν αλλάζει και γιατί τότε είναι πάντα άδικο. Και άρα δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις γι' αυτό. Υπάρχει το σημείο που το λέτε και υπάρχει το σημείο που το παίρνετε πίσω. Το παίρνετε πίσω. Εμείς λέμε... Αφήστε με, δεν σε διέκοψα, Αθανάση. Υπάρχει ένας καπιταλισμός που σιγά σιγά με ενδιάμεσες παρεμβάσεις μπορεί να το κάνεις λιγότερο δίκαιο. Αυτό δεν απαντάς. Όταν το απαντήσεις αυτό, μετά θα αποφασίσουμε αν πρέπει να κάνουμε πολιτικές αναδιανομής, πολιτικές κατά της διαφθοράς. Αυτό δεν απαντάς, Θανάση. Πάντα λες ότι τελικά ο καπιταλισμός είναι άδικος και μέχρι να αλλάξει ο καπιταλισμός δεν κάνουμε τίποτα. Κάνουμε κάτι ή δεν κάνουμε? Τώρα, κύριε Τσακαλώτο, καταλαβαίνετε ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να δώσω το λόγο. Αλλά δίνω το λόγο γιατί εκ των 12 λεπτών που είχε δικαίωμα χρησιμοποίησε μόνο τα 7. Άρα ορίστε, κύριε Παφίλη, και εδώ κλείνουμε το διάλογο μεταξύ σας. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά. Ο κύριος Τσακαλώτος μας λέει λοιπόν ότι ο καπιταλισμός μπορεί να γίνει ένα δίκαιο κοινωνικό σύστημα. Με γεια του, με χαρά του. Πέστε το στον κόσμο. Πέστε το στον κόσμο. Ή θέλετε. Ποιο δίκαιο? Ποιο δίκαιο? Δεν το είπατε? Ποιο δίκαιο? Λοιπόν, εντάξει, αυτό να πείτε στον κόσμο σας. Ότι εμείς θα τον κάνουμε πιο δίκαιο, όπως τον κάνατε 4 χρόνια που γδάρατε τον κόσμο, κυριολεκτικά. 4 χρόνια που συνεχίσατε την προηγούμενη πολιτική και τώρα παίρνει σκητάλη Νέα Δημοκρατία και προχωράει και μάλιστα έχοντας και επιχειρήματα που τους δίνετε εσείς
της υγιούς, του υγιούς ανταγωνισμού, της υγιούς επιχειρηματικότητας και του ανθρώπινου καπιταλισμού.